Και έχουμε μαζί μας από τη Λισαβόνα τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μιγγέλ Κορέιρα, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ακτινογραφήσουμε εντός εισαγωγικών λίγο TST Botos. Μιγγέλ, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είσαι, όλα εντάξει? Ναι, όλα εντάξει, ευχαριστώ. Στη Λισαβόνα, έτσι, καλά το είπα? Ναι, Λισαβόνα, ναι, ναι. Μιγγέλ, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε μια συμφωνία με τον Botos, η οποία συζητείται πολύ έντονα και βεβαίως δικαίως εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ουκρανία, νομίζω και στην Πορτογαλία. Ναι, αυτός έχει δούλεψε στη βοήθησε Μπενφίκα πολλά χρόνια, 11 χρόνια ακριβώς. Ναι. Και τότε ο Μπενφίκα πήρε κάποιους παίκτες που του ζευγότου το βρήκε όταν σε κάποιες παιχνίδια, παίχτησα με το Καρδόζο, το Βίτσελ, το Φέρζα, το Γρημάλδο και ο Ζίφκοβικ που παίζει, ναι, ναι, στο ΠΑΟΚ, ήταν δικό του όνομα. Αλλά μετά τώρα, εντάξει, αυτός ήθελε να πάει λίγο πιο ψηλά και πήγε στη Σακτάρ που ήταν στα τελευταία δύο χρόνια το νησί, και τώρα από ξέρουμε θα πάει ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλή μεταγραφή, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ καλός σκάουτινγκ και γνωρίζει πολλούς παίκτες στην Ευρώπη, τότε σίγουρα θα πει όνομα από καλούς παίκτες να πάρει, ο ΠΑΟΚ να πάρει. Μικέλ, καλησπέρα και από μένα. Αν γνωρίζεις, αν θυμάσαι, έχουν περάσει και χρόνια, ο ρόλος του Μπότο στην Μπενφίκα ήταν απλά να τσεκάρει σε τελευταίο βαθμό έναν παίκτη που βρήκε το τμήμα σκάουτινγκ και ο ίδιος, και να πει στον αθλητικό διευθυντή ότι κοίταξε, βρήκαμε τον Μιγγέλ Κορέιρα σε μια ομάδα της Πορτογαλίας. Ίση είχε ρόλο και στις διαπραγματεύσεις γενικότερα πιο αναβαθμισμένο. Ποιος ήταν ο ρόλος του στην Μπενφίκα? Το ρόλο στο Μπενφίκα κανονικά ήταν να δει τα παιχνίδια και να δει για να δει μικρούς παίκτες και κάποιους που δεν ήταν γνωστός τότε, για να βοηθεί και να πάρει τους παίκτες. Αυτός, όπως σου είπα, ήταν εκεί 11 χρόνια, αλλά τώρα πιστεύω στη Σακτάρ είναι λίγο παραπάνω. Ήταν sport director από το scouting. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτός άρχισε να βρει μικρά παιδιά, γιατί αυτός και αυτός ήταν παλιού προπονητής από μια μικρή ομάδα από Πορτογαλία, το Σακαβενένσε και την Αλβέρκα. Αλλά όπως τώρα αυτός είναι πολύ γνωστός και αυτό το στιγμή θα ψάξει παίκτης που αυτού του προπονητής του πήρε του βάλω να βρει παίχτης και σίγουρα με τις πρόεδρες από την ομάδα. Στην Πορτογαλία, όπως σου λέω, τώρα αυτός τώρα στη ΠΑΟΚ μάλλον θα μιλήσει με το προπονητή, να ξέρει ακριβώς τι παίχτης θέλει για την ομάδα, τι θέση λείπουν στην ομάδα. Και μετά θα πάει σίγουρα να βρει παιχνίδια και να βοηθήσει το ΠΑΟΚ να κάνει καλές μεταγραφές. Μάλιστα. Οι σχέσεις του Μπότο Μιγγέλ με την Μπενφίκα ποιες είναι? Είναι καλές ή επειδή έφυγε δεν είναι καλές? Δηλαδή, αν χρειαστεί ο ΠΑΟΚ κάτι από την Μπενφίκα, θα μπορεί ο Μπότο να μιλήσει με τους ανθρώπους της Μπενφίκα ή θα βρει κλειστές πόρτες? Όχι, σίγουρα θα μιλήσει. Φέτος αυτός πήρε ένα παίκτη από την Μπενφίκα, ένα Βραζιλένος, ο Πεδρίνιο ήταν στην Μπενφίκα, αυτός δεν ήταν βασικός στην Μπενφίκα και αυτός το πήρε στη Σακτάρ Ντονέτς που παίζει τώρα. Τότε αυτός είναι, όπως σου είπα, είναι πολύ γνωστό αυτό τη στιγμή στην Ευρώπη και τότε σίγουρα θα έχει πάντα στην πόρτα ανοιχτή με ομάδες να μιλήσει. Παιδιά, Κώστα, κάτι πήγες να πεις, σε διάκοψη? Έλεγα αν στην Πορτογαλία, αν στην Πορτογαλία έχει γίνει σημαντικό θέμα συζήτησης η μετακίνηση αυτή,
Και βεβαίως στην Μπενφίκα, όπως μας είπε και ο Μιγγέλ, έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, Μιγγέλ, έτσι. Και διάβασα κάτι νούμερα, κάτι εκατομμύρια, κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια με πωλήσεις και μεταπωλήσεις των παικτών που βρήκε. Ναι, ναι, σίγουρα. Ο Μπενφίκα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που έχει πάρει περισσότερα χρήματα από τους παίκτες που έχει πουλήσει και αυτά. Και όπως σου είπα, περισσότερος παίκτης ήταν από τον Ζωζέ Μπότο. Αυτό προς στιγμή στην ομάδα έχει τον Γκριμάλντο που είναι ένα από τους καλύτερους παίκτες και μπορεί αυτός να φύγει τώρα στο Ιανουαρίου όταν θα ανοίξουν οι μεταγραφές. Και πιστεύω για το ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι πολύ καλή μεταγραφή και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα το καταλαβαίνουν αυτό μάλλον τώρα αμέσως στην Ιανουαρίου. Μάλιστα, ωραία. Μιγγέλ, να σε ευχαριστήσουμε για την βοήθεια και βεβαίως να δούμε ακριβώς στην πράξη τι μπορεί να κάνει ο Μπότο, έτσι, γιατί όλοι στην πράξη κρίνονται. Πάντως, από ό,τι μας είπες, καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μακροπρόθεσμα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιγγέλ, για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Και ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Μιγγέλ Κορέιρα, παιδιά, από τη Λισαβόνα.